Καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια μας. Τα περνάμε από το χοντρό τρίφτη. Αλατίζουμε και αφήνουμε για μία ώρα να βγάλουν τα υγρά τους. Όταν είναι έτοιμο, τα στραγγίζουμε πολύ καλά. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε 3 αυγά. Μαζί με 200 γραμμάρια γιαούρτι. Και 50 ml ελαιόλαδο. Πιπέρι. Ρίγανη και ανακατεύουμε. Βάζουμε 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δέκα γραμμάρια μπέικιν και δουλεύουμε να γίνουν χυλός. Βάζουμε 400 γραμμάρια από τα κολοκυθάκια που έχουμε στραγγίσει. ...150 γραμμάρια σπασμένη φέτα και ανακατεύουμε. Κόβουμε 200 γραμμάρια καπνιστή γαλοπούλα. Τη ρίχνουμε στο μείγμα. Προσθέτουμε τον άνηθο και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε την κολοκυθόπιτά μας στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!